είναι διαφημισμένο ναρκωτικό κοκαίνη και διαφημισμένο καλά, δηλαδή ότι δεν σου κάνει κακό. Είναι από τα ναρκωτικά δηλαδή που το έχουν διαφημίσει θετικά. Είχαμε πολλές φορές βρεθεί σε παρέα και συζητάγαμε για ανθρώπους στους οποίους μας άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσανε και ήταν γνωστοί και επώνυμοι. Και επειδή έχει τύχει να βρεθώ και σε παρέα που να είναι επώνυμοι και να κάνουμε χρήση μαζί, βλέποντας το από κοντά μου άρεσε. Δηλαδή αυτό που έβλεπα στην τηλεόραση το έβλεπα και από κοντά. Αλλά ήταν υπό την επίρρεια της κοκαίνης. Είναι ένα κομμάτι προσωπικό της προβολής να προβληθώ εγώ, που εξυπηρετεί τα δικά μου πράγματα για μένα, και εγώ το έχω βιώσει αυτό, το ανέβασμα και όλη αυτή τη διαδικασία, και είναι και ένα κομμάτι ότι από τη στιγμή που θα μπει σε αυτό το χορό, θα χορέψεις. Το πώς θα χορέψεις, η κοκαίνη είναι μια καλή λύση για να σε βοηθάει να χορεύεις. Θεωρούσα ότι ήμουν ένας απλός άνθρωπος και θεωρούσα ότι ήταν πολύ λίγο για μένα. Ήταν πάρα πολύ λίγο. Ήθελα κάτι παραπάνω για τον εαυτό μου. Και επειδή η κοκαίνη είναι ένας εύκολος τρόπος να νιώσεις κάτι παραπάνω, ήταν κάτι το οποίο με τράβηξε εκείνη την περίοδο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη σκοτεινή πλευρά του λαμπερού κόσμου. Φώτα, φλας, όμορφες γυναίκες, κλαμπς, ατακαδόροι παρουσιαστές, εφιολόγοι stars. Άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε το πρωί, δουλεύουν σκληρά υποπίεση όλη τη μέρα και το βράδυ γλεντάνε και κάνουν έρωτα ως το άλλο πρωί. Τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί οι υπεράνθρωποι που γίνονται πρότυπο για εμάς τους υπόλοιπους? Πριν από μερικά χρόνια, ένα στάρ της τηλεόρασης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Τα κανάλια του αφιέρωσαν ώρες ολόκληρες, του έκαναν ύμνους. Το ονόμασαν πρίγκιπα της τηλεόρασης, το χαρούμενο παιδί, ο άνθρωπος έξω καρδιά. Κι όμως όλοι ήξεραν πως τόσο ο θάνατός του, όσο και η συμπεριφορά, αυτή η τηλεοπτική συμπεριφορά που παρουσίαζε, της αέναης χαράς, της χαράς χωρίς λόγο, ήταν αποτέλεσμα του ίδιου πράγματος, της χρήσης κοκαίνης. Πάμε να ρίξουμε τα φώτα εκεί που οι άνθρωποι δείχνουν να λάμπουν. Η κοκαίνη μπήκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και μπήκε από τα σαλόνια. Επιχειρηματίες, τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, εκδότες. Άνθρωποι πιεσμένοι από τη δουλειά, στερημένοι από τις χαρές της ζωής ή οπαδοί της επιπολαιότητας ως τάση ζωής. Η κοκαίνη έδινε τη λύση. Γρήγοροι ρυθμοί, καλή λειτουργία του μυαλού, αυτοπεποίθηση, αντοχή. Εγώ προσωπικά, όπως το βίωσα, με βοήθησε πάρα πολύ η κοκαίνη να έχω τη διάθεση που ήθελα να έχω και να μπορώ να κάνω τα πράγματα και να τέτοιο. Γιατί ουσιαστικά με την κοκαίνη μπορείς να ξεχνάς να ξεκουραστείς. Δεν νιώθεις τον εαυτό σου ότι έχεις κουραστεί, ας πούμε. Δηλαδή, όσο έχεις να πίνεις, ξεχνάς να ξεκουραστείς. Η κοκαίνη έχει μια δύναμη τέτοια που μπορεί να σε φέρει στη διαδικασία να σκεφτείς ότι ξέρεις τι γίνεται και ο Γιώργης να κοιμηθώ. Μπορώ να το απεξέλθω αύριο. Ένα μοτεράκι, ας πούμε, πολύ καλό και αξιόπιστο, ας πούμε, όταν το λειτουργεί συνέχεια, ας πούμε, στις 8.500 στροφές, το έχει συνέχεια αγκαζωμένο τέρμα και πηγαίνει με 1.000, κάποια στιγμή θα τα φτύσει. Η επιστημονική εξήγηση της δράσης της κοκαίνης είναι ότι διεγείρει ένα κομμάτι του αυτονόμου νευρικού συστήματος, το οποίο λέγεται το συμπαθητικό σύστημα. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι εκείνο το οποίο προετοιμάζει το άτομο για να αντιμετωπίσει ένα εξωτερικό κίνδυνο ή μια απειλή. Συγκεκριμένα προκαλεί ταχυκαρδία, προκαλεί ταχύπνια για να μπορεί να αιματώνονται οι μυς και να οξυγονώνονται οι μυς για να μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή. Διαστέλλονται οι κόρες ούτως ώστε να μπορεί να διευρύνει το πεδίο οράσεως και παράλληλα γίνεται μια μείωση της ανάγκης για φαγητό, γιατί εκείνη τη στιγμή που υπάρχει η απειλή, το τελευταίο το οποίο πρέπει να απασχολήσει το άτομο είναι το αίσθημα της πείνας, διότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα τα οποία απειλούν τη ζωή. Η κοκαίνη απενεχοποιήθηκε πολύ εύκολα. Οι χρήστες ήταν άνθρωποι με δύναμη και εξουσία. Δεν μπορούσαν να ενεχοποιήσουν τον εαυτό τους. Επικράτησε στον χώρο του θεάματος σχεδόν ως εργαλείο δουλειάς. Δεν δημιούργησε μόνο κύκλο χρήσης, αλλά και συμπεριφορές.
τηλεόραση, κινηματογράφος, διαφήμιση, επιχειρήσεις, ανέπτυξαν σε πολλές των περιπτώσεων ένα είδος κουλτούρας. Η κουλτούρα της κόκας. Η συνενοχή έγινε αλληλοϋποστήριξη. Και όλα μαζί lifestyle. Εγώ θα έλεγα ότι το πρότυπο το οποίο δημιούργησαν τα περιοδικά και σε αυτό φέρουμε κάποια ευθύνη είναι το πρότυπο της εφήμερης επιτυχίας, της εφήμερης δόξας, του εύκολου χρήματος κτλ. Προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργήσαν τα περιοδικά. Και εκεί μπλέχτηκε όλη η κατάσταση μέσα στη συνείδηση της νεολαίας, όπου θεωρήθηκε ότι αφού ο εύκολος δρόμος είναι αυτός, τότε αντίστοιχα και με τα ναρκωτικά οδηγούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια στιγμή με έπιασε ένας πιτσιρικάς και μου λέει, δεν σε συμφέρει, μου λέει, η εικόνα που περνάς ότι δεν κάνεις χρήση κοκαίνης. Λέω, δεν το περνάω σαν εικόνα, του λέω. Δεν κάνω. Δεν έχει τύχει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί δεν πιστεύω πάντα ότι η θεά ουσία είναι η καλύτερη ουσία. Από αυτή δουλεύω εγώ. Μου λέει, όχι, μου λέει, γιατί η μόδα μου, λέει, οι πιτσιρικάδες μου είναι εκεί, μου λέει, και γουστάρουν, μου λέει. Δηλαδή στο μυαλό τους, μου λέει, σε εκτιμούν γιατί πιστεύουν ότι παίρνεις. Λέω, μα αν έπαιρνα, αγόρι μου, δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση ούτε να δουλέψω, ούτε να γράψω, ούτε να εργαστώ, ούτε να μεγαλώνω και να έχω τέτοιες αντοχές. Όποιος παίρνει προκαταβολικά την ενέργεια που του δίνει η ζωή και την τρώει νωρίτερα, κάποια στιγμή θα μείνει στον δρόμο, όπως μείνανε τόσοι και τόσοι. Το ένα λοιπόν θέμα είναι ακριβώς ότι είναι πρότυπο αυτό. Και για πολλές γυναίκες το χρησιμοποιούν και για δίαιτα. Γιατί επειδή δεν μπορούν να σταματήσουν τον άμπακο να τρώνε, υποτίθεται έχει περάσει η άποψη ότι η χρήση κοκαίνης σε αδυνατίζει και σε κρατάει λίγο μοντέλο, ένα lifting και λίγο κοκαίνη, κρατιέσαι μέσα στα πλαίσια αυτά και ξαφνικά έχουμε το μοντέλο μιας γυναίκας η οποία είναι πλαστική. Δηλαδή, πλαστικό στήθος, πλαστικό πρόσωπο, κοκαίνη να μην έχει καμία επικοινωνία, πολύ καλά βαμμένη και κουβέντα καμία. Τελείωσε η σκέψη στη χώρα αυτή. Και όλο αυτό το μοντέλο έχει παίξει πάρα πολύ, αλλά βεβαίως έχει πολύ μεγάλη κάλυψη από την πολιτεία. Πριν από 2 χρόνια, ένα ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο θέλησε να αποδείξει πως η Ιταλία είναι μια χώρα όπου οι άνθρωποι που την κυβερνούν είναι χρήστες κοκαίνης. Με μια μέθοδο όπως αυτή με την οποία εμείς ανιχνεύσαμε ίχνη κοκαίνης σε χαρτονομίσματα, προσπάθησε να ανιχνεύσει κοκαίνη στο πρόσωπο βουλευτών. Μια κάμερα είχε στηθεί έξω από το κοινοβούλιο και ο δημοσιογράφος καλούσε τον πολιτικό να απαντήσει σε κάποιο ερώτημα. Πριν τη συνέντευξη, η μακιγιέζ σκούπιζε με το μαντιλάκι το πρόσωπο του βουλευτή από τον ιδρώτα, υποτίθεται. Στην πραγματικότητα, το μαντιλάκι ήταν ένα τεστ κοκαίνης. Μεγάλος αριθμός των Ιταλών βουλευτών βρέθηκε θετικό στο τεστ. Η εκπομπή βέβαια δεν προβλήθηκε ποτέ. Αν είσαι πραγματικά χρήστης, θέλεις να σου πω και 70 ευρώ τη μέρα. Όπερ και σημαίνει ότι δεν έχει κυριακές εορτές, ότι πας στο 200, έτσι. Πες ότι θα κάνεις και κανένα κέρασμα στο Χαϊλίκι. Θα βρεις, ξέρεις, κάμια κόμενα με μια φίλη και τα λοιπά και θα της πεις, έλα μωρή, να σκόψω και σένα κάμια γραμμούλα. Ένα τριχύλαρο σου φεύγει. Άρα αυτός ο οποίος παίρνει κόκα σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο ναρκωτικό περιλαμβανομένης και της ηρωίνης, πρέπει να έχει τα περισσότερα λεφτά από οποιονδήποτε παίρνει κάποια μορφή ναρκωτικού. Άρα πρέπει να είναι εισοδηματίας, επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας τον βολεύει γιατί έχει την εμπιστοσύνη. Μπορεί να είναι αθλητής, μπορεί να είναι ηθοποιός. Αλλά και το επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα, και αν δεν το βάλει, θα σε κάψει ο Θεός. Δεν πάει να πει ότι οποιοδήποτε είναι αθλητής, οποιοδήποτε είναι επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε βρίσκεται στην τηλεόραση, ας πούμε, κόβει γραμμές και συνεφάρει. Είναι σαν το ντόπινγκ για τους αθλητές. Μπορεί να είσαι καλός αθλητής και να κάνεις, ας πούμε, 10 και κάτι στα 100 μέτρα, αλλά άμα πάρεις την κατάλληλη, ας πούμε, ουσία, να πάρεις χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες και τα λοιπά και να γίνεις πολύ μεγάλη φίρμα. Είναι μέρος μιας τέτοιας λογικής η χρήση της κοκαίνης. Είναι σπόρο ακριβό, απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι μιας κοινωνικής τάξης και πάνω και σε εργασιακούς χώρους όπου πρέπει να κάνεις τα πράγματα γρήγορα. Γρήγορη τηλεόραση, γρήγορο ραδιόφωνο, γρήγορη μουσική,
Αν έχω πάρει. Έχεις πάρει. Βέβαια. Γιατί έχεις πάρει. Για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος, ας πούμε, θα έπαιρνε οτιδήποτε. Οτιδήποτε δεν το θεωρώ αυτόχρημα καταστροφικό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το πάρεις. Νομίζω ότι είναι, πώς να σου πω, προκατάληψη. Το να πεις, ας πούμε, ότι δεν θέλω, ξέρεις, δεν θέλω να δοκιμάσω κάτι το οποίο μου μοιάζει να μην είναι καταστροφικό ή τουλάχιστον να μην μου δημιουργεί αποστροφή από την αρχή. Μπορώ να σου πω ότι δεν είναι το πιο ενδιαφέρον από τα πράγματα τα οποία λένε altering mind drugs, θα λένε οι Εγγλέζοι, που σημαίνει αλλαγή του μυαλού. Δεν είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα. Υπήρχαν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα που πήρα σε νεαρή ηλικία από την κόκα, η οποία είναι ένα ευχάριστο πράγμα το οποίο τα λεφτά του δεν ταξίζει με τίποτα. Η κοκαίνη δεν είναι ηρωίνη, δεν θα σε ρίξει στα παγκάκια των εξαρχείων τρυπημένο και έρμιο στο βλέμμα των περαστικών. Αντιθέτως, θα σε ανεβάσει, θα σε κάνει κοινωνικό, διασκεδαστικό, εύστροφο, με χιούμορ. Ποιος θα σε κατηγορήσει γι' αυτό? Ποιος θα σε κατηγορήσει αν όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζεσαι την κοκαίνη και ίσως αργότερα το ίδιο κρεβάτι, είναι όλοι αυτοί τους οποίους βλέπουμε στην τηλεόραση? Κανένας. Ίσα-ίσα που είναι ένας τρόπος για να γίνεις ενδεχομένως σαν αυτούς. Έβλεπα από τους γύρω μου όλη αυτή την εικόνα, την ωραία, που υπήρχε τότε. Δηλαδή θεωρούσα ότι είναι κάτι ακίνδυνο. Έβλεπα φίλους μας που πηγαίνανε σε διάφορα μαγαζιά, σε διάφορα πάρτι. Και το είχα ζηλέψει. Λέω, ας το δοκιμάσω κι αυτό, ας πούμε, εντάξει. Ένιωθα ότι είχα τη δύναμη, ας πούμε, ότι δεν πρόκειται να εθιστώ σε αυτό. Και το ξεκίνησα. Δεν ήταν κάποιος συγκεκριμένος άνθρωπος, ήταν όλο αυτό που έβλεπα. Που έβλεπα στην τηλεόραση, που έβλεπα από φίλους μου που κάνανε χρήση. Τους έβλεπα στην καλή, πάλι μέσα εισαγωγικά λέω, φάση. Του βγαίνω έξω, είμαι με γυναίκες, υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα, μια διαφορά, είσαι κάτι διαφορετικό, είσαι πιο high, ανεβασμένος. Γενικώς μέτραγες. Σαν άνθρωπος. Θεωρούσα ότι είχα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα, ό,τι ήθελα. Όταν ήμουνα στη χρήση, κατά τη διάρκεια της επίρρειας κοκαίνης, ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Και έτσι αυτό με βοηθούσε να μπορώ να έχω καλύτερη επικοινωνία. Και έτσι το είχα συνδυάσει εγώ στο μυαλό μου. Έτσι το είχα ζήσει δηλαδή. Το έβλεπα πριν και το έζησα μετά. Δεν έχεις ανασφάλειες εκείνη την ώρα? Του να πλησιάσεις, να προσεγγίσεις, του να μιλήσεις είτε με μια κοπέλα, είτε με έναν άνθρωπο, είτε οτιδήποτε. Είσαι πολύ πιο έτοιμος και είσαι πολύ πιο ανεβασμένος. Ένας άνθρωπος που είναι ντροπαλός, δεν θα φαίνεται ντροπαλός. Η κοκαίνη δεν οδηγεί στο περιθώριο, αλλά δίνει ελπίδες για ένα λαμπερό κόσμο. Δημιουργεί μια συμπεριφορά στον άνθρωπο. Αυτή με τη σειρά της γίνεται συμπεριφορά ομάδας και στυλ. Ο θεατής του φαινομένου δεν μπορεί να καταλάβει αν η συμπεριφορά που βλέπει, που πολλές φορές είναι έξω από τα αποδεκτά κοινωνικά όρια, είναι αποτέλεσμα ουσιών. Έτσι μοιραία, αποδεχόμενος κάποιον στάρ, αποδέχεσαι σιγά σιγά και τη συμπεριφορά του. Η κοινωνία αγνοεί πως πολλά από αυτά που αποδέχεται ως πρότυπα είναι αποτέλεσμα κατανάλωσης μερικών γραμμαρίων άσπρης σκόνης στην τουαλέτα ενός κλαμπ ή ενός στούντιο. Μέσα στο πάρτι πίναμε. Δηλαδή, όλη τη νύχτα στο πάρτι πηγαίναμε στην τουαλέτα και πίναμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Χορεύαμε, ήμασταν μέσα σε ένα χαβαλέ. Βλέπαμε μια γυναίκα, πήγαινα εκεί, την πλησίαζα, επικοινωνούσαμε με τα μάτια ότι και οι δύο έχουμε κάνει χρήση, φαινότανε δηλαδή, και ήταν ένας τρόπος για να της πιάσω την κουβέντα, για να ξεκινήσω κάτι μαζί της. Την έπαιρνα δηλαδή, της λέω πάμε τουαλέτα. Πηγαίναμε τουαλέτα μες στο πάρτι, της έβγαζα, πίναμε και μετά γνωριζόμασταν. Με τον κολλητό μου, καπάκι στην τουαλέτα. Έμπαινα εγώ, ας πούμε, συνήθως, έσπαγα εγώ, έσπαγα δύο γραμμές, περίμενε ο άλλος απ' έξω, έβγαινα εγώ,
έμπαινε ο άλλος, έπαινε και υπήρχε αυτή η μυστικοπάθεια, φανεροπάθεια ας πούμε, που εντάξει το ξέραν όλοι τι κάνουμε, ο ένας ήξερε τον άλλο. Νιώθεις τσίτα τρελή ας πούμε, όχι τσίτα ένταση, νιώθεις από μέσα σου σαν να ξεκινάει κάτι από μέσα σου να... και να σου δυναμώνει το εγώ σου, εκεί που είσαι κουρασμένος από τις ώρες που έχεις πει τα τρυπάκια, χοροπηδάς, υδρώνεις μέσα. Νιώθω σαν να σε ξανατονώσει, σαν να ξυπνά εκείνη την ώρα και να είσαι έτοιμο να τα κάνει όλα. Να πα για δουλειά, αλλά όχι στη σπίντα, στο ψυχολογικό κομμάτι, α πούμε. Ρε, μου σε φτιάχνει ψυχολογικά. Δεν σε φτιάχνει σπιντάτα και να είσαι τρυπαρισμένο, τα νεύρα σου, ρε, να πα να κοπάνεις. Είσαι, σου φτιάχνει εγκεφαλικά ένα μου το ότι ξεκινάω τη μέρα μου χαλαρά και είμαι άνετο, αεράτο. Έχω βάλει και την κολονίτσα μου. Σε κάνει, σου φτιάχνει μια τέτοια κατάσταση, α πούμε. Και αυτό που περνάει σαν εικόνα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιτυχημένοι. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Ξέρουν πολύ καλά ποια πρότυπα δίνουν στους νέους. Δεν γίνεται τυχαία αυτό. Είναι τόσο πολύ το μαύρο χρήμα το οποίο προκύπτει μέσα από την αγορά των ναρκωτικών, το οποίο έχει στηρίξει πρόσωπα και πρόσωπα πολύ ψηλά στην ελληνική κοινωνία. Ως εκ τούτου, αυτά τα πολύ πολύ ψηλά πρόσωπα είναι αυτά και που αποφασίζουν στη ζωή αυτή. Ως εκ τούτου, ασφαλώς και έχουν τρόπο να πρημοδοτούν αυτό. Έτσι, δηλαδή, σήμερα ο καθυστερημένος είμαι εγώ στην ελληνική κοινωνία, στα παιδιά, ο οποίος δεν κάνω χρήση κοκαίνης. Πίστεψέ με, έχω τύχει να απολογηθώ σε παρέα. Γιατί? Τι θα πάθεις, αδερφέ? Τι έγινε δηλαδή? Και δεν το κάνω από καμία φοβία. Δεν με αφορά. Δεν μπορώ να, ξέρεις, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να περάσει στο κεφάλι. Γιατί όχι? Πριν από χρόνια, ένας γνωστός διευθυντής παιδικού μου είχε εκμυστηρευθεί πως έκανε χρήση κοκαίνης, όπως και πολλοί άλλοι στο χώρο. Και όχι μόνο αυτό. Είχε φτάσει στο σημείο να κάνει στέλεχος του περιοδικού έναν άνθρωπο με μοναδικό κριτήριο την ασφαλή προμήθειά του σε κοκαίνη. Έκανε δηλαδή διευθυντικό στέλεχος τον dealer του, τον άνθρωπο που του έφερε την κοκαίνη. Για την κοκαίνη υπάρχουν χιλιάδες επιστημονικές αναλύσεις για το πώς μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο. Το θέμα όμως είναι και κοινωνικό. Δεν είναι πόσοι πεθαίνουν και μόνο. Η κοκαίνη μοιάζει να δημιουργεί μια μικρή κοινωνία, η οποία οδηγεί και την υπόλοιπη κοινωνία στον χαβαλέ και σε μια θεωρία καλοπέρασης. Έτσι, αυτή η ομάδα των ανθρώπων ανοίγει έναν δρόμο, τον οποίο ακολουθεί η υπόλοιπη κοινωνία. Έναν δρόμο, τον οποίο ουσιαστικά καθιερώνουν οι καμένοι από την κοκαίνη εγκέφαλοι. Αν δεν κάνεις χρήση κοκαίνης, ναι, παίρνεις... μπορείς να μπεις σε κάποιες κλίκες, αν δεν κάνεις χρήση. Ναι, βεβαίως. Αλλά οι άλλοι δεν σε θέλουν γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου και μπορεί να νομίζουν ότι μπορεί να τους καρφώσεις ή... Καταρχήν, δεν μπορείς να μπεις. Δεν έχεις επικοινωνία ανθρώπινη με το μυαλό σου, με κάποιον που είναι μέσα στα ναρκωτικά. Είναι αλλού νταλού που λένε. Και μόνο αυτό το πράγμα, πού είναι τώρα, όσο καλά και να είσαι γενικός και να σ' αρέσει αυτό το πράγμα και να μην πεθάνεις και να ζεις καλά, αυτό το που είναι τώρα και αυτή η νεύρωση είναι, με μένα μου προκαλεί κατάθλιψη. Δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο που δεν πάει καλά, το έχει χάσει. Γιατί η κοκαίνη, όποιον γιατρό και να ρωτήσετε, θα σας το πει. Καίει τα κύτταρα του εγκεφάλου, τα οποία δεν ξανά αναπλάττονται, τα σκοτώνει. Γι' αυτό και τους βλέπεις και είναι νευρικοί, είναι ιστερική, είναι έτσι, δηλαδή, είναι συνέχεια σε ένα σπιντάρισμα. Δηλαδή, ξέρεις, τι ώρα αρχίζει το μάτς, 8.30. Αυτό το πράγμα είναι μία βλάβη του φύλαθλου που έχει γίνει οπαδός. Πόσο μάλλον του ανθρώπου που δεν μπορεί να ζήσει αν δεν σνιφάρει μία γραμμή, ας πούμε. Είναι τρομερό αυτό. Άλλο να πεις, άντε ας πιούμε λίγο μία στις τόσες, και άλλο να λες, πού είναι, ποιος το έχει, τι έγινε. Πού είναι παιδιά και αυτό και να μην μπορείς να λειτουργήσεις, να θολώνει το μυαλό σου. Είναι πρόβλημα. Ένας πιτσιρικάς στημένος μπροστά στην τηλεόραση παρακολουθεί κάποιες ψυχαγωγικές εκπομπές. Ακίνδυνες εκπομπές για την ηλικία του. Δίπλα του νοικοκυρά μαμά του ζηλεύει τη χαρά και την ανεμελιά των ανθρώπων της τηλεόρασης. Ενεργετικότητα, τραγούδι, χορός και παιχνίδι την ώρα που η ίδια δεν μπορεί να σηκώσει τα χέρια της. Σε αυτή τη μικρή οθόνη συγκεντρώνονται υπεράνθρωποι, υπερευτυχισμένοι και υπερενεργετικοί άνθρωποι. Ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι είναι το lifestyle
που έχει να κάνει με ότι απευθύνεται σε, σε ανθρώπους που κυρίως είναι γύρω από το θέαμα, θα έλεγα καλλιτέχνες, modeling, προβάλλεται από την τηλεόραση, όχι το ναρκωτικό, αλλά ο τρόπος αυτής της ζωής, και αυτό έχει σαν συνέπεια να αυξάνεται και η διαθεσιμότητα στην αγορά, στην πιάτσα εντός εισαγωγικών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίσει να την προτιμάνε για κάποιους λόγους κάποιοι. Είναι ένα μότο που λέει στο σύγχρονο άνθρωπο δύο πράγματα. Να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι καλά. Να είσαι ο εαυτός σου, ποιος εαυτός? Ο εαυτός των ελαττωμάτων? Ο εαυτός των δραμάτων? Αν ο άνθρωπος δεν έχει ένα ανώτερο πρότυπο στο οποίο να προσπαθεί στη ζωή του να μοιάσει, βουλιάζει σε έναν εαυτό ελαττωμάτων, δυστυχιών κτλ. Ήρθε λοιπόν το μότο από την Αμερική του να είσαι ο εαυτός σου, με μπερδεμένο το τι είναι ο εαυτός, και το άλλο, το να είμαστε καλά, να είσαι καλά, να περνάμε καλά. Το παντού ευτυχία, η θετική σκέψη που σου λέει, ας πούμε, να σκέφτεσαι θετικά, και άμα σκέφτεσαι θετικά είσαι καλά. Όσο θετικά και αν σκεφτείς, η ζωή έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και δεν εξαρτώνται όλα από σένα. Εδώ λοιπόν πάλι στείνονται αγορές. Στο μότο να είμαι καλά και να περνάω καλά, στείνονται οι εξής δύο αγορές, που και οι δύο είναι αγορές των ψευδεστήσεων. Η μία αγορά είναι η αγορά των γκουρού, δηλαδή πηγαίνω σε όλες αυτές τις συναντήσεις, μαζόξεις, αδρά πληρωμένες, για να μου δείξουν τεχνικές του πώς να είμαι καλά και ευτυχισμένος. Δηλαδή, αντί ευτυχία να είναι μία πνευματική ολοκλήρωση και πραγμάτωση, όπως έτσι είναι η ευτυχία στον άνθρωπο, ξαφνικά η ευτυχία γίνεται συνταγή. Τη μία αγορά, λοιπόν, είναι η αγορά των γκουρού, η άλλη αγορά είναι οι ουσίες. Γιατί στην πραγματικότητα τι θα πει να είσαι καλά? Είσαι καλά ή αν είσαι βλάκας ή αν κάτι παίρνεις. Αλλιώς διαρκώς καλά δεν μπορεί να είσαι. Δεν μπορεί να είσαι χάχας. Ναι, εμένα η ελαφρότητα με ενοχλεί πάρα πολύ. Και η ελαφρότητα που πολλές φορές περνάνε κάποια περιοδικά επίσης με ενοχλεί. Αν και εγώ θα έλεγα ότι πλέον πιο πολύ έχει περάσει το χώρο της τηλεόρασης σε αρκετές τουλάχιστον εκπομπές, παρά στο χώρο των έντυπων μέσων. Πιστεύω ότι τα έντυπα μέσα πλέον έχουν διαχωρίσει τα κοινά τους και υπάρχουν έντυπα μέσα τα οποία βεβαίως χαρακτηρίζονται από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, έντυπα μέσα τα οποία έχουν και μια ελαφρότητα, αλλά πάρα πολλά έντυπα μέσα και κυρίως περιοδικά είναι εξειδικευμένα, χρηστικά και παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για ένα πιο υγιές, ας πούμε, υγιή τρόπο ζωής. Συνολικά θεωρώ ότι ειδικά για την ελληνική κοινωνία, η οποία είναι μια, αν θέλετε, μια κοινωνία περίεργη, δηλαδή αντιμετωπίζουμε γενικώς τα πάντα με μια ελαφρότητα, ακόμα και πολύ σοβαρά θέματα τα αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη ελαφρότητα, αυτό είναι πολύ επιζήμιο για την οτροπία την οποία δημιουργείται στα κοινωνικά στρώματα. Ο θεατής, ο παρατηρητής, ο αναγνώστης δεν αντιλαμβάνεται πως η συμπεριφορά αυτή, η ελαφρότητα αυτή, είναι το αποκοίημα της χρήσης κοκαίνης. Πως είναι η ηθική διαστολή και οι ζώδες ανάγκες που δημιουργεί ένα χημικό και μόνο. Έτσι η κοκαίνη δεν δημιουργεί μόνο νεκρούς για τους οποίους η οικογένειά τους θα πει ότι πέθαναν από έμφραγμα καρδιάς, αλλά κοινωνικές παρεκτροπές που υπάρχει κίνδυνος να γίνουν κοινωνικά στάτους. Είναι θλιβερό, βέβαια τους επηρεάζουν τους νέους. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σας είπα γιατί τους επηρεάζουν τους νέους. Γιατί προβάλλονται. Μα ναι, μα τι προβάλλονται. Προβάλλεται κι ένας άλλος. Έχετε ακούσει ποτέ να υπάρχει. Βλέπετε όλα αυτά τα. Γιατί και αυτά κοκαίνη είναι. Όλα αυτά τα talk show που υπάρχουν με τους δυστυχείς ανθρώπους που εμφανίζονται. Με τους ανάπηρους πνευματικά που γίνονται αντικείμενο, πώς λένε, κοροϊδίας στην τηλεόραση. Έχετε ακούσει ποτέ να υπάρχει κάποιο talk show με ένα ευτυχισμένο ζευγάρι? Που είναι σπάνιο σήμερα ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Να το βγάλουμε, ρε παιδί, αυτό είναι τη σπανιότητα. Πώς ζείτε 50 χρόνια μαζί?
Λοιπόν, είναι κοκαίνη. Κοκαίνη οπτική. Υπάρχει κοκαίνη γενικότερα. Μην μείνουμε σε αυτό το πράγμα. Η κοκαίνη είναι γενικευμένο ναρκωτικό στην εποχή μας. Είναι το θέαμα, είναι το κακό ακρόαμα. Και μέσα σε αυτό έρχεται και αυτό το δηλητήριο να δημιουργήσει αυτή την πλαστή ζωή. Πλαστή ευοχία, πλαστό χαμόγελο, πλαστά αστεία, πλαστή λογοτεχνία και πλαστή τέχνη. Όλα αυτά είναι πλαστικά. Αληθινά σας το λέω, είναι πλαστικά και είναι μιας χρήσεως, δεν είναι παραπάνω. Όσο κρατάει η δόση τους, είναι και η δόση της καλλιτεχνίας που προσφέρουν. Μερικοί από αυτούς δεν θα τους θυμάται ούτε η γιαγιά τους σε λίγα χρόνια. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό διαχέεται στην ατμόσφαιρα σαν τρόπο ζωής και σαν καθεστώς, είναι πάρα πολύ φυσικό να στραφούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια κυκλώματα, ακόμα και στη χρήση ουσιών που θα τους κρατήσει μέσα σε αυτό το χώρο. Να δημιουργηθεί ανάγκη σε ανθρώπους που δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην παραγωγή της διασκέδασης αυτής της μορφής, εργάζονται ένα συγκεκριμένο διάστημα. Ας πούμε, ένα πρωινάδικο έχει 3 ώρες διάρκεια. Δεν έχει παραπάνω. Αυτός που εργάζεται εκεί, είναι η δουλειά του, 3 ώρες μια χαρά μπορεί να γλεντάει, να γελάει, να χοροπηδάει, να γυρίσει σπίτι του και να είναι όσο στενοχωρημένος θέλει, όσα προβλήματα έχει να τα αντιμετωπίσει. Γιατί είναι η δουλειά του αυτό το 3 ώρο. Φανταστείτε όμως ότι ένας θεατής δεν βλέπει μόνο αυτό το 3 ώρο. Ξεκινάει να παρακολουθεί μια ατμόσφαιρα γλεντιού, χαράς ή επιτυχίας λάμψης από νωρίς το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Δηλαδή το πρόβλημα είναι για αυτούς που δέχονται τον βομβαρδισμό αυτής της ποιότητας ζωής, αυτού του τρόπου ζωής, αυτής της κατηγορίας ζωής. Έχουν την αίσθηση δηλαδή οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν επαγγελματικά σε αυτό το χώρο ότι όταν μπεις ή όταν πετύχεις, όταν μπεις σε αυτό το χώρο ή όταν πετύχεις γενικά στη ζωή σου, η ζωή σου θα είναι ένα ατέλειωτο πανηγύρι. Είναι ανόητο. Και ακούς και πολλές μητέρες σήμερα. Εγώ, επειδή λόγω δουλειάς παρακολουθώ πολύ και όλες αυτές τις τύπου όπρα εκπομπές του απομεσήμερου, που ακούς μανάδες να λένε ότι εγώ το παιδί μου θέλω να είναι καλά. Τι θα πει να είναι καλά? Να είναι ανάσκελα και να κοιτάει το ταβάνι, να γελάει όλη μέρα? Να σου λέει «Αχ, μανούλα, τι ευτυχισμένος που είμαι». Τότε έχεις παιδί ή βλάκα ή προσποιείται και ψάξε τι άλλο κάνει. Δεν είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι το διαχέουν στην αγορά. Είναι η μικρή ηλικία η οποία δεν έχει κανένα όνειρο, γιατί έχει έρθει η γενιά η δική μας και έχει καθίσει απάνω και τους έχει σπάσει τα νεύρα και δεν έχουν χρόνο, ώρα, τρόπο να ταξιδέψουν και οι το φαρμακοταξίδι παίζει μεγάλο ρόλο. Όπως εγώ μπορώ να χρειαστώ ένα χάπι για να κοιμηθώ το βράδυ και τα νεύρα μου είναι όρθια, έτσι και ένα παιδί έχει 10 λεπτά από το φωτιστή, από το πώς το λένε, έχει ένα μισή ώρα, μία ώρα σε ένα κλαπ και δεν περάσει καλά. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται και του λέει αυτή την ένταση της μιας ώρας, στην πολλαπλασιάζω, την κάνω 4. Αυτή τη στιγμή τα φάρμακα αυτά ή αυτή η άποψη περνάει γιατί σου πολλαπλασιάζει ένα χρόνο δυστυχίας που έχεις μέσα σου. Άσχετα αν τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν ότι αύριο θα είναι πιο κάτω, άσχετα αν σε λίγο καιρό θα σέρνονται, άσχετα αν θα κάψουν τον εγκέφαλό τους, άσχετα αν δεν μπορούν να σκέφτονται και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Όμως θέλω να το καταλάβουμε αυτό, ότι δεν οδηγήθηκε η νεολαία για επίδειξη εκεί. Εμείς οδηγήσαμε μια νεολαία στο να μην μπορεί να σκέφτεται. Στο να μην έχει χρόνο να χαρεί, στο να μην μπορεί τίποτα να χαίρεται. Και είναι πολύ μεγάλο κομμάτι νεολαίας αυτό. Και δεν είναι μόνο γη πλουσίων, είναι και γη φτωχότερων. Πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δολοφονικό αυτό το είδος lifestyle που προβάλλεται στα παιδιά, στα πιτσιρίκια, αγόρια και κορίτσια, 14, 15, 16, 17, εκεί που είναι στο λύκειο και ετοιμάζονται, σου λέει πάω στο πανεπιστήμιο τώρα για να μην βρίσκω δουλειά, να πάω στην ιατρική 6 χρόνια να φάω και 7 και αγροτικό και τέτοια, ή στη νομική ή στο αρχιτέκτονα, γιατί ας πούμε να τραβιέμαι. Καλύτερα να πάω να κολοτριφτώ εκεί πέρα ας πούμε
Με τίποτα καλλιτέχνες, καμιά τηλεόραση, σε κανένα κανάλι, σε κανένα πρωινάδικο, σε κανένα τέτοιο. Να την πίνουμε, να κάνουμε καμιά λαξοκολιά, να πιούμε καμιά γραμμή και τέτοια, να γίνουμε έτσι κι εμείς σαν αυτό το φοβερό τύπο, ας πούμε, που όλες οι εφημερίδες, οι lifestyle και τα περιοδικά τον έχουν πρωτοσέλιδο με τα που κάνει, ας πούμε, γυμναστήρια και πιλάτες και διάφορα αυτά και τέτοια. Και ξέρεις, τρέχει και είναι πολύ μάγκας και πολύ γρήγορος και ατάκες πετάει. Αυτό το είδος lifestyle το οποίο συμπεριλαμβάνει τη χρήση κοκαίνης σχεδόν υποχρεωτικά, είναι από τα πιο δολοφονικά κόλπα που έχουν στηθεί. 15, 16, 17 χρονών, ας πούμε, γκομενίτσα που θα πέσει, ας πούμε, τίποτα παρτούζες και τέτοια με κόκκες και τα λοιπά, νομίζοντας ότι θα γίνει μεγάλη φίρμα και πολύ στάρ, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αυτός ο δρόμος δεν έχει επιστροφή εύκολα. Δύσκολα θα βγεις από αυτό το κόλπο. Θα βγεις μόνο όταν σε πετάξει αυτό το κόλπο σε φτύσει. Όταν θα γίνεις 35 χρονών και θα έχεις γίνει πατσούρα και θα σε έχουν πάρει όλοι, ή πατσούρος, ή και δεν θα σε θέλει κανένας, ας πούμε, και θα είσαι ο Μιχάλης, ο Τάδε, ας πούμε, που είσαι πλέον τελειωμένος. Στα 35 ή στα 40 παρακάτω μπορεί να είσαι βαριά κατάθλιψη και ένα ρετάλι, ας πούμε, της πουτάνας της ζωής, ας πούμε. Che sia uno studio di registrazione lo si capisce guardandosi intorno. Kate Moss è seduta su un divano, indossa una minigonna e degli stivali di pelle nera. È piegata in avanti, intenta a preparare piste di cocaina. Στο βίντεο αυτό η Kate Moss κάνει χρήση κοκαίνης. Η αποκάλυψη της εξάρτησής της της στέρισε αρκετά συμβόλαια και την οδήγησε σε κλινική αποτοξίνωση. Μεγάλα σύμβολα της showbiz, από τον Μαραντόνα ως τον Έμινεμ, αποκαλύφθηκε πως έκαναν χρήση κοκαίνης. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα, παρά τους πολλούς επώνυμους χρήστες, που έχουν γίνει ελάχιστες συλλήψεις. Απόδειξη για το πόσο καλά είναι συνδεδεμένο το σύστημα της διακίνησης κοκαίνης με τους ίδιους τους διώκτες. Πριν από μερικά χρόνια, σε ένα ρεπορτάζ, είχα αποκαλύψει πως ένα εξέχον κυβερνητικό στέλεχος είχε σχέση με το εμπόριο κοκαίνης στην Ελλάδα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργούσε ουσιαστικά εταιρείες τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι ναρκέμποροι για να μεταφέρουν την κοκαίνη στην Ευρώπη. Την επόμενη κιόλας μέρα, πολλοί αρθρογράφοι ασχολήθηκαν με το θέμα. Όχι με την αποκάλυψη που έκανα ότι ένα κυβερνητικό στέλεχος είχε σχέση με εμπόριο ναρκωτικών, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο υποτίθεται ότι είχα αποκαλύψει το θέμα αυτό. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί μήνες για να μάθω πως τόσο το σύστημα διακίνησης ναρκωτικών στην Ελλάδα, όσο και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, είναι πολύ πιο ισχυροί από ό,τι φαντάζεται κάποιος. Hey Jim, Jim, I feel a burning pain keep on burning in my bloody brain. I've got cocaine running around my brain. Οι Ελληνίδες Kate Moss είναι πολλές. Λάμπουν μέσα σε ακριβά φορέματα, ανάμεσα σε φλας, με σώματα σμιλεμένα και αποδοχή που δεν δικαιούνται. Δεν είναι απλώς το σύστημα προώθησης. Είναι το σύστημα προώθησης που προωθεί τον εαυτό του. Αυτόν που τον ταΐζει με κόκα. Εγώ τους αναγνωρίζω, ναι. Από τα μάτια τους, από τότε που κουνιούνται, από τον τρόπο που καταπίνουν. Είναι άνθρωπος ο οποίος δείχνει ότι δεν τον νοιάζουν πολλά πράγματα. Τον νοιάζει απλά να περνάει καλά. Είναι ετοιμόλογος. Και γενικώς έχει έναν αέρα. Γι' αυτό φαίνεται δηλαδή ότι είναι ψεύτικο. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, το γεγονός ότι οι έντονες καταστάσεις του χορού, του κλάμπινγκ, του όλου αυτού, ας πούμε, που απαιτούν να έχεις μια ενέργεια, είτε αυτή είναι στο λόγο, είτε αυτή είναι ενέργεια γενικότερη, η κοκαίνη είναι πιο ιδανικό ναρκωτικό γι' αυτό. Και χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πιστεύω ότι φαίνεται από μένα που το έχω περάσει. Ένας άλλος το βλέπει απ' έξω και το ζηλεύει, του αρέσει. Χωρίς να ξέρει όμως από τι είναι. Και είναι και ένας λόγος ο οποίος κάποια στιγμή, αν βρεθεί μπροστά του ή αν βρεθεί σε μια παρέα, θα δοκιμάσει να κάνει χρήση κοκαίνης ή αν έρθει σε αυτό το επίπεδο. Όταν το έχει ζήσει, μπορείς να τον αναγνωρίσεις τον άλλον. Το ξέρεις. Σε ένα τηλεοπτικό σόου ο παρουσιαστής εμφανίζει μια συμπεριφορά, η οποία είναι ασύμβατη με την κοινή λογική.
Μιλάει χωρίς να ελέγχει αυτό που λέει. Δεν έχει κανένα ερμό στα λεγόμενά του. Δείχνει να δρά με κάποιον αυτοματισμό. Πετάει μόνο εξυπνακισμούς, βρισιές και ατάκες. Είναι ένα στάρ και κάνει ό,τι θέλει. Το κοινό άλλωστε τον δικαιώνει. Την επόμενη μέρα είναι εξώφυλλος στα περιοδικά. Σιγά σιγά η γνώση, η ευπρέπεια, η τέχνη στην τηλεόραση δείχνουν να αντικαθίστανται από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Από τη συμπεριφορά της κοκαΐνης. Το βλέπουμε για τα λεγόμενα ροκ συγκροτήματα κτλ. Παράλληλα με την επιτυχία τους ή με το ταλέντο τους, εκφράζεται χωρίς καμία, πώς τα λένε, διαφοροποίηση, ότι είναι και, πώς τα λένε, εθισμένος στην κοκαΐνη ή στα ναρκωτικά ή στην ηρωίνη κτλ. Σαν να είναι μια πρίκα ζωής, σαν να είναι μια κληρονομιά ή μια καταγωγή ευγένειας και τίποτα άλλο. Αυτό, γι' αυτό φταίει η δημοσιογραφία, αυτού του είδους η δημοσιογραφία, η οποία εντυπωσιάζει αυτά τα παιδιά και ουσιαστικά τα νέα αυτά τα παιδιά τα εντυπωσιάζει με την έννοια ότι αυτό θα ρισκάρει. Ένα παιδί, ένας έφηβος συγκινείται, ερεθίζεται από έναν άνθρωπο που ρισκάρει. Είναι φυσικό, όπως κάνει με τους ήρωες των παραμυθιών. Ο ήρωας των παραμυθιών ρισκάρει πάντα, περνάει μέσα από δυσκολίες, περνάει από συμπληγάδες. Θυμηθείτε όλους τους μυθικούς μας ήρωες. Περνάνε από συμπληγάδες, κερδίζουν, πώς λένε, τον αγώνα με τον Μινόταυρο. Φυσικό δεν είναι. Ερεθίζεται το παιδί λοιπόν σε αυτήν την ιδέα ότι ο άνθρωπος. Το ίδιο αργότερα γίνεται με τους κινηματογραφικούς ήρωες, με τους ήρωες των κόμιξ και τα λοιπά, που περνάνε μέσα από δυσκολίες και θριαμβεύουν. Αυτομάτως λοιπόν, όταν δημιουργείται και αυτό, ότι αυτός ο άνθρωπος ρισκάρει, ότι αυτός ο άνθρωπος παίρνει ναρκωτικά, παρόλα αυτά τραγουδάει, δεν πέθανε. Έτσι, ξεχνάμε κάθε φορά όμως ότι στους 10 από αυτούς οι 5 πεθαίνουν. Έτσι, και πολλές φορές, και αυτό είναι το πιο τραγικό ακόμα, ιεροποιείται και μυθοποιείται και ο θάνατός τους. Δεν μπορεί η ζωή να είναι σε μία ευθεία γραμμή διασκέδασης γλεντιού και ενός άλλου στοιχείου που είναι της σύγχρονης κουλτούρας, της επιτυχίας, του σουξέ. Γιατί για να συμμετέχεις στα γλέντια, στη χαρά, να έχεις πρώτο τραπεζάκι πίστα που λέμε, να είσαι καλεσμένος σε όλες αυτές τις εκπομπές που έχουν αυτή την ατμόσφαιρα, που δίνουν αυτή την ατμόσφαιρα, πρέπει να έχεις και αυτό το στοιχείο του σουξέ. Να είσαι ο πετυχημένος, να είσαι ο μάγκας. Όλα αυτά μαζί πακέτο δεν είναι δυνατόν να τα έχει μία ζωή. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν μία ατμόσφαιρα πλασματική. Από τη στιγμή που είναι πλασματική, είναι πολύ φυσικό να οδηγεί τη σκέψη κάποιων ανθρώπων ευάλωτων ή κάποιων ηλικιών ευάλωτων να ταυτιστεί η πλασματική ατμόσφαιρα με τον τρόπο τον πλασματικό που θα μπει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ο πλασματικός τρόπος συνήθως είναι οι ουσίες. Στα υψίπεδα της Λατινικής Αμερικής, οι Ιθαγενείς μασούν φύλλα κόκκας για να ξεφεύγουν από τα προβλήματά τους και να μην πεινάνε. Στη σύγχρονη Ελλάδα, οι αστραφτερές Ελληνίδες έχουν ακριβώς πρόβλημά τους την χρήση κοκαΐνης. Για να μην πεινάνε κι αυτές. Είναι κάτι σαν κοινό μυστικό πως διατροφολόγος στο Κολωνάκι, πολύ γνωστή, κατάφερε να κάνει μεγάλη επιτυχία μοιράζοντας σκευάσματα για το αδυνάτισμα με κύριο συστατικό τους την κοκαΐνη. Δεν είναι τυχαίο που ακούς τώρα πόσα μοντέλα ας πούμε, και είναι πίστριες και κοκαΐνης και στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο εδώ, ας πούμε, στο εξωτερικό κάνει κανονικά όλο αυτό. Η κοκαΐνη. Σου κόβει την όρεξη, ξεχνάς να φας. Δεν έχεις διάθεση να φας, ας πούμε. Δεν ξέρω αν κάποιος το θεωρεί, ας πούμε, ότι έπινε κοκαίνη και μπορεί να έτρωγε μετά οτιδήποτε. Τους περισσότερους που ξέρω, ουσιαστικά δεν. Δηλαδή είναι δύσκολο να βρεις ένα χρόνιο χρήστη κοκαίνης, ο οποίος να είναι, ας πούμε, πάρα πολύ παχής. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κάποιον. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, από τους ανθρώπους που γνώρισα, δεν υπήρχαν και πολλοί τέτοιοι. Είναι ένα σύμπτωμα της χρήσης της κοκαΐνης, η έλλειψη της πείνας. Έτσι όπως είναι και τα άλλα τα συμπτώματα, έτσι είναι και αυτό, η έλλειψη. Και μάλιστα πολλά άτομα έχουν καταστεί κοκαϊνομανείς επειδή προσπαθούσαν να δυνατήσουν και παίρνανε την κοκαΐνη για να μειώσει την πείνα και σιγά σιγά εξαρτήθηκαν από την κοκαΐνη. Ήταν μοιραίο να πέσουμε στην παγίδα του Ευρωπαίου που κάτι είμαστε κι εμείς, του Αμερικάνου που δεν το φτάσαμε ποτέ και μπήκαμε στην παγίδα ότι όλα γίνονται με τα λεφτά ή μαζί με τα λεφτά και μαζί με φάρμακα θα απογειωθούμε.
και απογειωθήκαμε. Και πέσαμε πάνω στα καμένα. Είναι μια χώρα πια που οι νέοι ζουν χωρίς μέλλον. Και αυτό το πράγμα πολλές φορές μπορεί να σε οδηγήσει στα ναρκωτικά. Δεν υπάρχει στατιστική θανάτων για την κοκαίνη. Δεν είναι ηρωίνη για να σε μαζέψουμε μια σύριγγα στο χέρι. Συνήθως ο θάνατος της κοκαίνης είναι ο θάνατος του καρδιακού επεισοδίου. Ο θάνατος όμως είναι το λιγότερο. Ο κόσμος της κοκαίνης, ο κόσμος του χαβαλέ, ο κόσμος του δεν νοιάζουμε για τίποτα, μπορεί κάποια στιγμή να είναι ο κόσμος του δικού σου κορμιού ανάμεσα σε δεκάδες άγνωστα γυμνά κορμιά κάποιο πρωί. Ο εξευτελισμός πριν από την κατάρρευση. Η λάμψη του κόσμου της κοκαίνης δεν αφήνει να φανεί ούτε η σκοτεινή πλευρά, αλλά ούτε να λειτουργήσουν αναστολές. Σου ανοίγει κατά κάποιο τρόπο έναν δρόμο ακόμα και σε μια σχέση που μπορείς να θες να κάνεις με έναν άνθρωπο, μια κοπέλα ή οτιδήποτε που θες να προσφέρεις ως κάτι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι το κάνουν αυτό και το δέχονται, αλλά δεν έχεις την ίδια ντροπή, ας πούμε, δεν αισθάνεσαι το ίδιο τέτοιο. Είναι ανεβαστικό. Είναι αυτό που λέω. Ότι από πίσω η κοκαίνη έχει μια ταμπέλα που λέει ότι είναι γκλάμουρ. Και είναι εξοικειωμένος ο κόσμος. Συγκεκριμένος πληθυσμός ανθρώπων που είναι μέσα στα πράγματα που είναι πρότυπα, που είναι σε ένα lifestyle το οποίο ας πούμε, ο πληθυσμός θαυμάζει, είναι εξοικειωμένοι με την κοκαίνη. Ακόμα και αν δεν έχουν δοκιμάσει. Μπορεί να κάνει δήλωση και να μην, ας πούμε. Και αυτό εγώ το θεωρώ ότι ναι, μπορεί εύκολα να σε φέρει κοντά με ανθρώπους. Ως προς τη χρήση τουλάχιστον. Sorry, δηλαδή δεν μπορώ να βρω μία λογική για ποιο λόγο θα ήταν κατακριτέο. Τι κάνει, βιάζει παιδάκια, όχι. Καρύδωσε κανέναν, όχι. Πες ότι ο άνθρωπος αυτός παίρνει τρινάλ, λέγανε παλιά. Καταπίνει χλωρίνη. Είναι κατακριτέο να καταπίνει χλωρίνη για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, όχι. Για ποιο λόγο θα ήταν κατακριτέο να παίρνει κοκαίνη για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, δεν μπορώ να καταλάβω. Έξω από 10 θεούσες, καταλαβαίνεις, και οι οποίες δεν θα σου πούνε και το λόγο. Λένε ντροπή, ας πούμε, παίρνει κοκαίνη. Γιατί? Κάνει κακό στην υγεία του? Ναι, κάνει. Γιατί σπάει αιμοφόρα αγκία, γιατί σου αλλάζει το χαρακτήρα. Γιατί. Μέχρι εκεί όμως. Δεν κάνει κακό σε σένα. Και ανάμεσα σε αυτούς που κάνουν κακό σε σένα, χωρίς να γίνουν ηθικοπλάστες, δηλαδή ανάμεσα στον τελευταίο του ταξιτζίδων, ο οποίος μου σκάει την εξάτμιση στη μούρη, και στο top model το οποίο παίρνει κοκαίνη για να κάνει παρτούζα, δώσαμε το top model εμένα και κράτα το ταξιτζί. Έχω δει παιδιά, ας πούμε, σε μαγαζιά που έχω γνωρίσει και επώνυμους ανθρώπους που με έχουν πλησιάσει, ας πούμε, και να εκπονδευτώ, ας πούμε, για την κόκα. Και ξέρω, ας πούμε, ανθρώπους που έχουν εκπορνεύσει άλλους. Εντάξει, περισσότερο στους κύκλους των γκέι, και όχι ότι είμαι κανένας ρατσιστής με γκέι και με οτιδήποτε. Και κοπέλες έχω δει να πέφτουν στην κοκαίνη. Να πέφτουν. Όχι να πέφτουν, γιατί έχουν ήδη πέσει, έτσι. Απλά να δίνονται έστω για ένα γραμμάριο. Και εμένα μου έχει ζητηθεί αυτό το πράγμα. Στην ανάγκη, όταν είχα αρρωστήσει με αυτό με την κόκα, είτε έπινα freebase με όποιους τρόπους την έπινα, που είχα γίνει πλέον αρρωστάκι τελείως, μου έχει ζητηθεί αυτό, σαν δέλεαρ, ας πούμε, να το κάνω. Ότι ξέρεις τι, θα σου βγάλουμε ένα-δύο γραμμάρια, έλα ρε παιδί μου μετά από το σπίτι να γίνει κάτι. Αυτό δηλαδή, μια ιστορία από όλους μπορώ να σου πω χίλιες, απλά είναι μια ιστορία αυτή δικιά μου εντελώς. Που θα ακουστεί και είναι πιστευτή, ας πούμε, δεν έχω κάποιο λόγο να το πω. Στη γειτονική Ιταλία σχηματίζονται ουρές στους πλαστικούς χειρουργούς για ρινοπλαστικές. Επώνυμοι, γνωστοί ισχυροί πάνε για να ξαναφτιάξουν τη μύτη τους που έχει καταστραφεί από την κοκαίνη. Το σνιφάρισμα κοκαίνης καταστρέφει τους βλενογόνους και στη συνέχεια το χόνδρο. Ο χόνδρος παραμορφώνεται, τρυπά και ο χρήστης μπορεί να αναπνέει μόνο από το στόμα. Στην Ελλάδα μέχρι πριν από μερικά χρόνια το σύστημα επιδιόρθωσης μύτης ήταν πιο πρωτόγονο. Ένας πολύ γνωστός χρυσοχώος είχε αναλάβει, για χάρη διάφορων επωνύμων, να δημιουργεί μια δικιά του κατασκευή, ένα εσωτερικό ρουθούνι από χρυσάφι, μέσα από το οποίο διοχετευόταν στον οργανισμό η κοκαίνη. Σήμερα πια και στην Ελλάδα το ρόλο έχουν οι πλαστικοί χειρουργοί. Υπήρξα κάποιες φορές ένθερμος οπαδός της χρήσης τέτοιων ουσιών. Όμως μακροχρόνια, αν βλέπουμε σε βάθος χρόνου, οποιαδήποτε συνεχής χρήση και μάλιστα με ελαφρώς αυξανόμενες δόσεις γίνεται καταστροφική. Ιδίως για την κοκαίνη που είπαμε, σου καταστρέφει το μοτέρ.
Γιατί εσύ πήρες κοκαίνη, γιατί δοκίμασες κοκαίνη. Γιατί δοκίμασες κοκαίνη. Όπως δοκιμάζουμε μπύρα, όπως δοκίμασα τσάι, όπως δοκίμασα, ας πούμε, μπάμιες που δεν μ' αρέσει καθόλου. Ηρωίνη, γιατί δεν δοκίμασες. Πώς δεν δοκίμασα. Α, και ηρωίνη. Ξέρω περίπου τι είναι το καθένα. Ξέρω πολύ καλά την. Όλα αυτά γίνανε στο πλαίσιο της δοκιμής, του να δούμε πώς είναι και αυτό και πώς. Όχι στο πλαίσιο, όχι από μια μαγιά ή για να μην λένε οι άλλοι ότι είναι ξενέρωτος ο δικός σου. Ξέρεις, γιατί υπάρχει και αυτή η μαλακία, ας πούμε, έτσι. Πολλοί το κάνουν για να μην μπουν οι γύρω ότι είσαι ξενέρωτος. Δεν ήταν αυτό. Ήθελα να ξέρω για τι πράγμα μιλάω. Ήμουν ποτέ εξαρτημένο άτομο από ουσίες τέτοιου τύπου, αλλά πέρασα διαστήματα με καθημερινή χρήση, ας πούμε, για κάποιο καιρό, για 2 μήνες, 3 μήνες. Σε μερικά πράγματα, ας πούμε, μπορεί να ήταν και πάνω από χρόνο, ας πούμε, ή άντε μέρα παραμέρα να κάνουμε ένα τσιγάρο, ας πούμε. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα για μένα είναι καταστροφικά, έτσι κι αλλιώς. Στη διαρκή χρήση τους και στο κόλλημα. Το χειρότερο πράγμα είναι το κόλλημα. Ο Γρηγόρης Ψαριανός είναι ο πρώτος πολιτικός που παραδέχεται πως έχει κάνει χρήση κοκαίνης. Η παραδοχή του βοηθά ενδεχομένως να φύγει το θέμα από την περιοχή του μύθου και να κουβεντιαστεί η πραγματικότητα. Όλοι καταλαβαίνουν βεβαίως πως δεν είναι απαραίτητος και ο μοναδικός πολιτικός που έχει κάνει χρήση. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως μπορούν να κάνουν χρήση κοκαίνης περιστασιακά. Οι χρήστες του Σαββατοκύριακου, οι επισκέπτες της Μυκόνου και συγκεκριμένων εστιατορίων είναι η μεγάλη μόδα. Πρωτοπήγα στη Μύκονο γιατί είχα ακούσει για τη Μύκονο, είχα δει διάφορες εκπομπές, όλο αυτό το hype που έχει η Μύκονο, το ωραίο. Γνωστούς ανθρώπους, την ωραία ζωή μέσα σε εισαγωγικά. Ξεκίνησα, πήγα και εγώ κάποιες φορές και εκεί πάλι έκανα χρήση, έτσι, γνώρισα ανθρώπους εκεί πέρα, κάναμε χρήση. Θεωρώ ότι ήταν το νησί το οποίο είναι για αυτή τη δουλειά για μένα. Είναι δηλαδή έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, έτσι το έζησα. Δηλαδή όταν ήθελα να πάω να περάσω καλά και ήταν να πάω διακοπές, θα προτιμούσα τη Μύκονο κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δηλαδή στο μυαλό μου είχε παρουσιαστεί σαν κάτι πάρα πολύ ωραίο και το ζήλευα. Βλέποντας δηλαδή τις ωραίες γυναίκες, τους ανθρώπους, στην τηλεόραση, δηλαδή κάτι το οποίο το ήθελα κι εγώ. Και μέσα από την κοκαίνη με βοηθούσε να το έχω στο μυαλό μου πάντα. Εντάξει, να πηγαίνεις σε ένα κλαμπ που όντως είσαι μη αποδεκτός σε σχέση με τους πλούσιους που είσαι εκεί μέσα, αλλά να έχεις παραμυθιαστεί ότι είσαι ένας από αυτούς, έτσι. Ότι δεν διαφέρεις, ας πούμε. Και οικονομικά είσαι ο ίδιος. Ό,τι φράγκα έχουν αυτοί, ό,τι έχεις και εσύ. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα τρυπάκι τέτοιο το μυαλό σου. Η Μύκονος ήδη είναι της μόδας. Πάνε διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ουσία, την κοκαίνη ή το οποιοδήποτε άλλο ναρκωτικό και έτσι έχει γίνει της μόδας να συχνάζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες. Αλλά να μην μας φαίνεται όμως περίεργο γιατί έχει γίνει τόσο κοινό που δεν νομίζω ότι είναι μόνο στη Μύκονο. Με τα χρόνια περνώντας τα χρόνια μάλλον, όλα μου τα λεφτά, όλη μου την ενέργεια, τις παταλούσα στο να πάω να ψωνίσω, στο να πάω να βρω, στο να πάω να δώσω κάποιες στιγμές και σε κάποιους φίλους για να βγάλω περισσότερα λεφτά να πάω να πάρω εγώ. Δηλαδή μπήκα και στη διαδικασία να κάνω μέσα σε εισαγωγικά εμπόριο. Εξυπηρετούσα φίλους για να μπορέσω να πάρω περισσότερα λεφτά να μπορώ να κάνω και εγώ χρήση. Μέχρι που σε κάποια φάση της ζωής μου δεν με ένοιαζε τίποτα άλλο. Σταμάτησα και να δουλεύω κάποιο διάστημα και ασχολιόμουν όλη την ημέρα με αυτό. Κάπου σε κάποια φάση αρχίζει να χάνεται και αποδοτικότητα, αρχίζει να χάνεις το μυαλό σου τελείως και δεν υπάρχει μέτρο. Δηλαδή τα χάνεις όλα. Πρέπει να το κάνεις συνέχεια. Πρέπει να πίνεις συνέχεια. Και πρέπει να πίνεις, θα πίνεις μυτιές, θα βαρεθείς. Θα πίνεις με άλλο τρόπο, θα βαρεθείς. Μετά θα πεις τι θα κάνω, δεν μου τα σκάει τόσο ρε παιδί μου, πρέπει να βρω ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, ναι, okay, είναι το καλύτερο ναρκωτικό, όπως έχει ακουστεί και όπως λένε και όπως έλεγα και εγώ, έτσι, το θεωρούσα το καλύτερο drugs. Αλλά σε φτάνει και αυτό σε ένα σημείο πλέον ότι, okay, πρέπει να βρω κάτι άλλο.
Δεν γίνεται. Πρέπει να βρω διαφορετικούς τρόπους χρήσης. Οι περισσότεροι χρήστες κοκαίνης καταλήγουν ή αλκοολικοί ή χρήστες άλλων ουσιών, όπως είναι η ηρωίνη. Περνούν από τη διαδικασία του chill-out μετά τη χρήση κοκαίνης. Είναι η διαδικασία του κατεβάσματος. Πρέπει οι ρυθμοί του οργανισμού που ανέβηκαν τεχνητά με την κοκαίνη να πέσουν. Και αυτό θα γίνει παίρνοντας αλκοόλ, ηρωίνη ή άλλα ναρκωτικά. Το chill-out ήταν μια φάση μετά το πάρτι. Μετά από αρκετές ώρες, έτσι, γιατί κράταγε πάρα πολλές ώρες αυτό. Μαζευόμασταν πάλι σε ένα σπίτι. Και κάναμε χρήση μετά κάποιου άλλου ναρκωτικού, όπως χασίς ή ηρωίνη, για να ηρεμήσουμε μέσα εισαγωγικά πάλι. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι περάσαμε καλά, ας πούμε, όλη αυτή την ένταση είχαμε βγάλει και μετά μαζευόμασταν ένα σπίτι και ηρεμούσαμε, ας πούμε, και μέναμε μαζί εκεί. Πολλές από τις φανταχτερές κυρίες της κοκαίνης θα κάνουν σαν τις χρυσαλίδες στο φως, σε λίγα χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση και να μην κοιμηθείς, δεν υπάρχει ξενέρωμα. Είναι ότι, okay, φεύγω από το κλαμπ, ναι, πάω πίνω κανένα τσιγάρο, αλλά συνεχίζω και πίνω κόκα, έτσι. Συνεχίζω, ξαναμπαίνω στη διαδικασία και ας είναι και 4 η ώρα το πρωί. Βασικά τελειώνεις από το κλαμπ, φεύγεις 8 η ώρα το πρωί. Θα κάτσεις να κάνεις chill out, ας πούμε, κανένα 2 ώρο. Μετά θα μπεις πάλι στη διαδικασία αυτή, να πάω να ψωνίσω κόκα, να πάω να βρω την άκρη, θα έχει ξυπνήσει η άκρη. Θα είσαι συνέχεια στην τσίτα, στη σπίντα, στο άγχος, τι έγινε, τι δεν πάει καλά, πώς θα βρω, άμα δεν έχει άκρη, τι θα κάνω, θα βρω την άλλη άκρη, θα βρω την τρίτη άκρη, θα μπορέσω να βρω τον τάδε που θα έχει φέρει από την Ολλανδία την καλή την κόκα. Δεν θα έχει, δηλαδή είναι σε μια φάση τρελής τσίτας, να είσαι από εδώ, να είσαι σε 10 περιοχές ταυτόχρονα συνέχεια και μπορείς να φτάσεις παντού. Για να το κάνεις αυτό, δηλαδή να σου πούνε έλα αυτή την ώρα στη Λιβαδιά, έχω φύγει με μηχανάκι παιδιά παπί για να πάω ας πούμε στη Θήβα για να βρω κόκα. Δηλαδή φάσεις που να τη σκεφτεί τώρα λογικός άνθρωπος και που το σκέφτομαι κι εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκεί κολλάει ας πούμε ότι και εκπόρνευση που σας είπα πριν, εκεί βασίζονται και κάτι άτομα ας πούμε τέτοια, που είσαι τελείως άρρωστος για να τη βρεις κάνεις τα πάντα και εκεί πατάνε ας πούμε ότι ξέρεις τι, έλα ας πούμε να κάνουμε σεξ, αν είσαι αγόρι, να στην πέσει μου είναι γκέι, που και εκεί έχει μπει ας πούμε συσσαγωγικά ότι ο κύκλος των γκέι είναι και πλούσιος και ότι είναι μια κλίκα που τα έχουν όλα ας πούμε, έχει ακουστεί και αυτά. Και εκεί βασίζονται ας πούμε αυτή η εκπόρνευση ας πούμε, είτε αγοριών είτε και κοριτσιών, έτσι, δηλαδή μεγάλοι επώνυμοι άνθρωποι έχουν ακουστεί αρκετές φορές ας πούμε να εκπορνεύουν μοντέλα ας πούμε, κοριτσάκια 18 χρονών, 19 ας πούμε. Αν μιλάμε για την απεξάρτηση, ουσιαστικά, οι άνθρωποι γύρω μου ζούσαν. Ξαδέρφια μου, ξέρω εγώ, μεγαλώνανε, παντρευόντουσαν. Η κοπέλα που είχα τότε δούλευε, προχωρούσε, έκανε σχέδια, έκανε όνειρα. Με μένα μέσα σε όλα αυτά. Και εγώ για να σηκωθώ από το κρεβάτι μου έπρεπε να κάνω χρήση. Όλοι οι άνθρωποι ήταν από ένα σημείο και μετά προγραμματισμένοι με τα οικονομικά τους, με τους στόχους τους, με όλα αυτά. Εμένα δεν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα όμως στη ζωή μου. Να πω ότι θα μαζεύω λεφτά, να κάνω αυτό και εκείνο και το άλλο. Να πάω ένα αυτοκίνητο, να πάω μια μηχανή, να πάω ένα ταξίδι, να πάω διακοπές. Για μένα δεν υπήρχε. Υπήρχε πρώτα η χρήση και έπειτα όλα τα άλλα. Οπότε κάποια στιγμή οι άνθρωποι που είχα δημιουργήσει σχέσεις πέρα από των ανθρώπων της χρήσης, καθημερινότητά μου, ας πούμε, γύρω μου, άρχισαν να με προσπερνάνε. Αυτό μου έγινε πάρα πολύ έντονο. Και μου έγινε και πάρα πολύ έντονο με την κοπέλα που ήμουν, όπου δεν έκανε χρήση. Και οι απαιτήσεις σιγά σιγά που ήταν φυσιολογικές σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, το να προχωρήσουμε, το να κάνουμε κάτι άλλο και να πάμε λίγο πιο παρακάτω τα πράγματα, εγώ δεν μπορούσα να το ακολουθήσω. Σε μια φάση που μας τελείωσαν ολονών τα λεφτά, και όντως, ρε παιδί μου, γιατί να τη βρούμε, όχι να βρούμε την κόκα, για να βρούμε τα φράγκα να πάμε να ψωνίσουμε κόκα, είχαμε φτάσει, ας πούμε, να έχουμε ληστέψει όλους τους Αγίους Αναργύρους, να έχουμε ληστέψει όλη την Κυψέλη, όλα τα κάτω πατήσια, με τσαντιές, με μηχανάκια, με κακόμερους ανθρώπους να ληστεύουμε και από εκεί είχα κιόλας και ένα δικαστήριο, είχα φτάσει σε κατάσταση, ας πούμε, να βγάλω και όπλο, ας πούμε, για να... Στην ουσία δεν έκανα κάτι, δικάστηκα βέβαια, αθώθηκα γιατί ήμουν υπό επίρρεια για να πάρω από το παιδάκι 15 χρονών 200 δραχμές και μια τηλεκάρτα, αυτή ήταν η ληστεία μου. Αλλά είχα φτάσει σε τέτοια αρρωστημένη διαδικασία για να τη βρω, να το κάνω και αυτό.
Δηλαδή να καταφέρω στο τέλος, αντί εκεί που νόμιζα θα ληστέψω κάποιον, θα πάρω λεφτά και να πάω να βρω κόκα, να αποκομίσω από τη ληστεία 200 δραχμές και μια τηλεκάρτα. Εκεί αυτή ήταν δηλαδή η πιο μεγάλη κατάντια από τα drugs. Τηλεόραση, κάποιοι στάρ λάμπουν με τη χημική τους προσωπικότητα. Σε μια επιχείρηση, ο διευθυντής πιέζει τους πάντες επιδεικνύοντας μια αντοχή που μυρίζει κοκαίνη. Σε ένα κλαμπ, ένας 18χρονος αντιλαμβάνεται το ερωτικό κάλεσμα ως μοίρασμα ενός γραμμαρίου άσπρης σκόνης στα δύο. Και οι υπόλοιποι, χωρίς να γνωρίζουν ίσως, ζηλεύουν την ενεργητικότητα, την αντοχή, την κοινωνικότητα, τις ατάκες. Όλοι αυτοί οι χώροι βεβαίως είναι ανοιχτοί και ευάλωτοι για χρήση, ειδικά κάποιων ουσιών που δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορεί να ξενυχτάει και ενώ ξενυχτάει πάρα πολύ, να είναι το μυαλό του πάρα πολύ καθαρό, να αποδίδει διαρκώς και παράλληλα να έχει και μια κοινωνική ζωή. Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που είναι, μιλάμε για υπερανθρώπους, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα κανονικό άνθρωπο, όλη αυτή η ζωή βεβαίως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάποιες ουσίες που θα στηρίξουν τον οργανισμό για να μπορέσει να αντέξει αυτή την πίεση. Δεν είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, μόνο το κύκλωμα της μόδας. Απλώς είναι το πιο ευάλωτο και είναι και το πιο εύκολο στα φώτα της δημοσιότητας. Και είναι και το κύκλωμα, πώς να το πω, το κορυφαίο κύκλωμα της κουλτούρας των ψευδαισθήσεων. Η ίδια η μόδα είναι μια ψευδαίσθηση, ο ίδιος ο χρόνος των αλλαγών που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα χρόνος μέσα στη μόδα. Οι αλλαγές υποδίονται την αλλαγή του χρόνου, την εξέλιξη του χρόνου, γιατί κατ' ουσίαν η ίδια η μόδα αρνείται το χρόνο. Εκεί υπάρχουν οι περισσότερες πλαστικές επεμβάσεις, εκεί υπάρχει αγωνία να κρατηθεί η ομορφιά. Είναι ο χώρος λοιπόν, ο αποκλειστικός χώρος της διαμόρφωσης των μεγάλων ψευδεστήσεων της εποχής. Γι' αυτό και είναι και πιο ευάλωτος και πιο ανοιχτός. Η ψυχολογία αλλάζει τα πράγματα. Ο άνθρωπος αλλάζει την τύχη του. Όπως λέει και ο Ηράκλειτος, ο χαρακτήρας είναι η μοίρα του καθενός. Και ο χαρακτήρας του Έλληνα έτυχε και πήρε αυτόν τον δρόμο όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει βίδα τρελή. Τη στρίβει και έτσι, τη στρίβει και αλλιώς. Τώρα νομίζω θα τη στρίψει αλλιώς. Πιστεύω ειλικρινά ότι οι νεότεροι άνθρωποι μπαίνουν όλο και περισσότερο στο τρυπ της σκέψης, στο τρυπ του τι μπορεί να καταφέρουν και να δημιουργήσουν. Γιατί μια χώρα βρέθηκε έρμεο σε ένα lifestyle βλακώδες, μιας βλακείας, του καθενός χαζού, του καθενός βλάκα, του καθενός ανθρώπου που μέσα από φάρμακα προσπαθεί να παραστήσει τον ποιο να παραστήσει και καταλαβαίνουν ότι η ουσιαστική δημιουργία βρίσκεται στο μυαλό και στην ψυχή. Και ο Έλληνας ξαναβρίσκει, και ιδιαίτερα ο νεότερος Έλληνας, την ψυχή και το μυαλό του. Αυτά είναι οι μεγάλες τουρμπίνες για να δημιουργήσεις. Ένας αρκετά γνωστός, ο οποίος γνωρίζει τον κόσμο της κοκαίνης, συνηθίζει να λέει πως δεν έχει καμία σημασία που η πλειοψηφία του κόσμου δεν κάνει χρήση κοκαίνης. Έτσι κι αλλιώς είναι αναγκασμένη να ζει και να αποδέχεται στον ψυχεδελικό κόσμο που δημιουργούν οι ισχυροί χρήστες, που είναι οι ίδιοι που δημιουργούν και τα πρότυπα. Η κουλτούρα της κοκαίνης είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την κοκαίνη. Αυτός ο δημιουργημένος κόσμος στον οποίο πρέπει να ζούμε και να αποδεχόμαστε για να είμαστε ίδιοι. Ο ανόητος παρουσιαστής που βρίζει, το ξεχύλωμα των αναστολών, η θεωρία «θέλω να είμαι χαρούμενος», σαν είναι μονοσήμαντη η ανθρώπινη φύση. Τα γέλια χωρίς λόγο που ξεπετιούνται σαν χημικές μπουρμπουλήθρες. Δείτε τώρα ένα πολύ σκληρό βίντεο. Πρέπει να το δείτε όσο σκληρό και να είναι, γιατί αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Καλό σας βράδυ.